Οκτώ τεράστια πανόδια πανώδια 3 επί 1,5 μέτρων, όπου επάνω του θα απεικονίζονται στιγμέ από τη Μικρασιατική Εκστρατεία, τη Μικρασιατική Καταστροφή και όλη η ιστορία τη προσφυγιά, θα κάνουν σύντομα την εμφάνισή του στην καρδιά τη Θεσσαλονίκη. Τα οκτώ αυτά μπάνερ θα αποτελούν τον σκελετό μια υπαίθρια έκθεση που θα στηθεί στι αρχέ Σεπτεμβρίου στην οδό Αγία Σοφία, πίσω από το άγαλμα του Χρυσοστόμου Σμύρνη. Με τίτλο Χρόνη και μήνε οργισμένοι, η ξεχωριστή αυτή αυτή η έκθεση θα αποτελεί μια πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκη. Θα επιχειρήσει να μαγνητήσει τα βλέμματα των κατοίκων και των επισκεπτών την εβδομάδα πριν από την έναρξη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, ενώ θα παραμείνει στον υπαίθριο χώρο για περίπου 1,5 μήνα. Η ιδέα για τη δημιουργία τη υπαίθρια έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή ανήκει στον πρόεδρο του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκη, Χάρια Ιδονόπουλο, ο οποίο Ήρθε σε επαφή με μια ομάδα ειδικών επιστημόνων. Την επιμέλεια τη έκθεση ανέλαβε ο μουσιολόγο Νικόλαο Νικόλτσιο. Την επιλογή του ιστορικού υλικού έκανε ιστορικό Ευαγγελία Πάλα. Στόχο όλων είναι η συγκεκριμένη υπαίθρια έκθεση, αμέσω μετά την πλατεία Αγία Σοφία, να μεταφερθεί και να στηθεί σε άλλα ανοιχτά σημεία τη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορέσει να την δει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να μάθει την ιστορία με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή.